λοιπόν. Δεν πάει πλέον κάτω ο Νες, έφυγε ο Μπάμπης ο Τενές. Έτσι ένα μήνυμα διαμαρτυρίας. Ο Χατζησαΐα χόρευε Παρθένος, λέει: ευχαριστώ τον πρόεδρο που μου δίνει την ευκαιρία να διορθώσω την τότε μου αστοχία να αγοράσω φανέλα Μπαμπακίντα επειδή δεν ήθελα να περιμένω για τουρέ που είχε εξαντληθεί. Βεβαίως. Αμίλητος ο καφενές, έφυγε ο Μπάμπης ο Τενές. Mm-hmm. Επίσης, έτσι συνεχίζουμε. Τα πάχη μου, τα γκάλι μου, μπορώ να το κατοχυρώσω. Ναι. Μάλιστα. Ναι, καλό. Ο Επτά Σαμπάλε, να ξέρετε ότι στο Deep Web υπάρχουν βίντεο με τον Μπάμπη τον Τενέ να παίζει 4-2-4 και τικιτάκα. Mm-hmm. Δεν μπορώ να επιβεβαιώσω εγώ. Για 2-3-5 έχω ακούσει. Δεν μπορώ και θα ήθελα να την σταματήσουμε αυτή που βέβαια. Ναι. Μεγάλη αλήθεια. Η απόλυτη cult λέξη που όμοιά τη δεν θα ξαναφτιαχτεί ποτέ είναι ο πράσινο φρουρό, λέει ο διαφανή ήρωα, και το χρονοτούρα από τη ιστορία, λέω εγώ. Που είναι καθαρά πασοκικό και δεν υπάρχει και πουθενά άλλο. Συμφωνώ και με του δυο σα. Ναι, ναι. Στόικα. Μακέντα πέρασε ΑΣΕΠ. Πανά θα πάει με stage. Κουτσοθανάσιο Κατσιφάρ, φώναζε Jimmy Page. Ή θες να πεινάσει ο Μουκοκό, ρώτα τον What's Your Age. Έφυγε ο Μπάμπης ο Τενές, μα ο Μαστούρε φάνη. Για πάντα στο λιμάνι μας, ρε Χέντερσον Αλάνι. Ή αν ο Γκότζος Μέγαρα, εσείς απλά μια στάνη. Λέει ο Orthodox Brothers. Ο πύργος της Νταμπίζας, λέει ο Τενές παρετήθηκε να λάβει ομάδα από football league να την ανεβάσει. Μάθε μπαλίτσα, να διαβαστεί παρακαλώ. Και διαβάστηκε. Το ξένο site, παιδιά, που είπα, δεν είναι με τα φεντανάκια. Τα φεντανάκια είναι ένα από τα, πάρα πολλά. Είναι το Embed with Maradona. Το έχουμε ξαναπεί, το κατά την δική μου άποψη. Καλύτερο, μακράν του δεύτερου, αγγλόφωνο ποδοσφαιρικό site, παύλα blog που υπάρχει, In Bed with Maradona, ibwm.com. Ναι, ο Ντιγκινίνα φοβείται, ο Άρντα είναι πιασμένο. Ναι, 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 ναι. Στερέψανε δεξαμενές, έφυγε ο Μπάμπης ο Τενές. Mm-hmm. Επίσης. Είμαι Πασόχη, αναμένω νέο hit Levis, πρωτάθλημα πάω. Πίστα Φόρμουλα 1, επιστροφή γύψινων πιάτων, επαναλειτουργία alert, όταν θέλει κάτι πολύ, όλο το σύμπαν συνωμοτεί για να γίνει. Λέει mm-hmm. ο Φάφης ο Μπλου. Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι, μένει το βλέμμα απλανές, πάει ο Μπάμπης ο Τενές. Ναι, ο Μαστούρ έχει γεννηθεί, έχει μεγαλώσει στην Ιταλία, είπα βλακίες, το τσέκαρα μετά, ευχαριστώ που με διορθώνετε. Οκ. Mm-hmm. Okay. Ναι, για το Τουρέ είχε αναφέρει ρατσιστικές συμπεριφορές, το οποίο δεν ξέρω αν εδώ πέρα και για την συνέντευξη του ΕΤΟ και του Τουρέ υπήρχε ρατσιστικό υπόβαθρο κάπου και εδώ, δεν ξέρω. Ναι, έτσι είχε υποστηρίξει ο Τουρέ πάντως, ναι, σε κάθε δική του συνέντευξη. Ναι, 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 ναι. Βέλιο, το ξέρεις ότι είσαι σε ομάδα με την άχρηστη πληροφορία της ημέρας στο Facebook, ναι, το ξέρω. Προσπαθούσα να βρω βεργαρική άχρηστη πληροφορία για να πάρω το like σου. Μένουν οι γίδες ορφανές, έφυγε ο Μπάμπης ο Τενές, λέει ο Στόικα. Έτσι, έτσι. Λέει στη ραδιοφωνική μετάδοση κηδείας του Αντρέα, άκουσα τη μεγαλύτερη κοτσάνα που έχω ακούσει ποτέ από ραδιόφωνο και τώρα περνάει μπροστά μας η σωρός του Αντρέα πάνω σε κυλίβαντα. Τέτοιες τιμές λίγοι άνθρωποι έχουν την τύχη να ζήσουν. Εντάξει, ήταν μεγάλη συγκίνηση όμως. Εντάξει. Ερώτημα, μήπως ο Μπάμπης ο Τενές παρετήθηκε να διδάξει κοινωνιολογία μετά από την επιτυχημένη διδαχή του 4-4-fucking-2, λέει Orthodox Brothers. Και ποια κοινωνιολογία, τώρα πάει και η κοινωνιολογία. Άστα τώρα, άστα δράμα. Όχι, πάει. Τα λατινικά τα πάνε λατινικά. Και αντικαθίστανται από την κοινωνιολογία. Ναι, αλλά. Για το πιο κατηγορείο στην ύλη των Πανελληνίων. Θα κάνουμε τα παιδιά μας όλα αριστερά. Αριστερά, ναι. Mm-hmm. Ναι. Ο Μακέντα είναι τρεις του ρε. Έτσι απλώς το αναφέρω. Ναι. Εφάνη το τέρας του Λοχνές, έφυγε ο Μπάμπης ο Τενές. Mm-hmm. Εδώ είπε ένα μήνυμα το οποίο ο Κώστας σηκώνει έστω μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση, αλλά θέλω να το διαβάσω. Θα μου επιτρέψεις. Παρακαλώ. Έφερε ο Πετράν, λέει, τον Αντρέα και τον Συνάφη στο Βόλο στα μπουζούκια. Ναι. Και έλεγε ο Κουτσόγιωργας, με αυτούς πρόεδρε θα κάνουμε σοσιαλισμό. Πάψε μένιο, έλεγε ο μεγάλος. Κεράκι ερωτηματικό στην τούρτα του Ζερβάκη. Μακέντα Γκραν Παστελαδόρ, my god you are so lucky. Ή φράκαρε στα τουρνικέ του ρε του Καραϊσκάκη, λέει ο Στραντιβάριος. Θα βλέπατε τον Μπάμπαρο τον Τενέ ως πρόεδρο του Κινάλ. Yeah.
Της Δημάρ εγώ θα τον έβλεπα. Έχει τέτοια κακουχία στο βλέμμα που είναι μόνο για περίπτωση τύπου Δημάρ. Ναι. Ξέρεις, παίρνω σκυτάλι από το Φώτη Κουβέλη και τα λοιπά. Ναι. Έπρεπε ότι τώρα με την επιστροφή του Τουρέ θα σπάσει το μονοπόλιο τρελημάτων με την κουκούνα του Παβιό. Άι να δούμε, λέω εγώ. Άι να δούμε. Πάω καλά για Χαρνές. Ρε, έφυγε ο Μπάμπης ο Τενές. Σταματά τις λέμον, πάει ο Μικές. Έφυγε ο Μπάμπης ο Τενές. Για σένα αυτό σίγουρα είναι εδώ, το κομιστή. Με στήθος χώραρο γιουνές, έφυγε Μπάμπης ο Τενές. Μεγάλη μαγεία γκολ, by the way, έτσι. Ναι, ναι. Ναι. Γιατί κυρά μου κλαις, γιατί κυρά μου κλαις, έφυγε ο Μπάμπης ο Τενές, λέει ο επώνυμος αλκοολικός. Έφυγε ο Μπάμπης ο Τενές, ποιο νοιάζει ο Μακέντα. Παλαιού Πασόκ τα άσματα, στα αυτιά μας αμερέντα. Ή σκάμα με κροκόδιλους του Μάνταλου πατέντα, λέει ο Γούτας Κλάιν. Βοήθεια μεγάλε γκουρού. Γνώρισα ναι το δεκάρι, έρωτας με την πρώτη μαντιά και για τους δυο μας. Φεύγει Πέμπτη πρωί για Αθήνα που σπουδάζει και είναι στα χωρίσματα με κάποιον. Τι κάνουμε? Τρέχεις πίσω της. Τι θα πει τι κάνουμε, έτσι που το περιγράφεις? Δεκάρι και από τους δύο στα χωρίσματα φεύγει. Τρέχεις από πίσω, αλυσοδένεσαι πάνω της. Πώς είναι οι ταινίες που άλλος έχει ένα Samsonite με κάτι πολύτιμο και βάζει τη χειροπέδα και δένεται? Αυτό. Αυτό. Ω ναι. Μα είσαι τόσο ντενεκές. Έφυγε ο Μπάμπης ο Τενές. Με μεγάλη μου χαρά είδα την Παρασκευή στο Instagram να μου στέλνει καρδούλα ψηλός. Κώστα Βαϊμάκη θέλει να γίνει το νέο σου ζετεμάκι. Στιβ Νάσκουλ είναι 78-85 κιλά. Νίκος από Νέο Ηράκλειο για σένα και για όλους σας. Στοίκα. Βαγγέλας έφερε Τουρέ, φέρνει και τον Μπονόβα. Μπάσκετ διδάσκει ο παπάς, σε κνίτες μες στην κόβα. Ή αν ο Γκότζος ο Λεμπρόν. Τι λέει? Ντελαβεντόβα. Ναι, 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 πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Ντελαβεντόβα. Ντελαβεντόβα. Ναι. Ναι, ναι. Στο NBA. Τον ήταν τον Καβαλιέρ. Εσείς Ντελαβεντόβα εννοώ. Όχι, για τη ρήμα χάθηκα εγώ. Ναι. Λίγο. Μάλλον. Ναι. Okay. Τη ρωμιοσύνη μη την κλαις, είπε στο Μίκη ο Τενές. Να ευχηθούμε βίον αθώς πάντων στον Δημήτρη Χατζηγεωργίου που παντρεύτηκε και αμέσως μετά στη δεξίωση κάθισαν σε τραπέζι γιατρείς! Γκραγκυριολικός και σχολικός γάμος δηλαδή αυτό. Πού σου να μωρό μου χθες που σε πήρα 8 φορές, έφυγε ο Μπάμπης ο Τενές. Άσπρη σαν Μάτιπ και Μανές, έφυγε ο Μπάμπης ο Τενές, νέος κρυός καριόλο. Οι νταμιτζάνες αδιανές, έφυγε ο Μπάμπης ο Τενές. Ήρθε στην Ξάνθη ο Πελές. Εντάξει. Τι να κάνω. Εντάξει. Τσακώθηκα με την κοπέλα μου επειδή δεν της δίνω πολύ σημασία και απειλώντας τη μου λέει υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές. Έφυγε ο Μπάμπης ο Τενές. Ο Καρέλης έχει γκριζάρι που ρωτάει. Εγώ νομίζω ότι δεν με έχει βάψει τίποτα. Μαλή γκριζάρι. Έχει ψηλό γκριζάρι ο Καρέλης. Μεγάλη αλήθεια. Όταν η ελληνική ομάδα αγοράζει παίκτη που στο παρελθόν έχει αγωνιστεί σε ομάδα τη Πρέμιερ, τα ελληνικά σάιτ βάζουν πάντα φωτογραφίες με τη φανέλα τη αγγλική ομάδα. Ναι, προφανώς. Προφανώς, ρε παιδιά, γίνεται αυτό. Έβγαλε Κονάμι νέο PES. Και λείπει ο Μπάμπης ο Τενές. Συγγνώμη. Είναι οι πρατίνες τραγανές. Και η συνέχεια που όλοι καταλαβαίνετε. Ναι. Ναι. Και πρατίνες respect. Βεβαίως. Επίσης. Βεβαίως. Το βλέμμα σου είναι απλανές. Ναι, είσαι ο Μπάμπης ο Τενές. Πολλά μηνύματα αγάπη στον από για το Ρώσιο, φούλους Φιωρεντίνα και τη Θέλτα. Εντάξει, όλοι τον αγαπάμε τον Ρώσιο. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Ναι. Ωραία. Συγγνώμη, θα πω στα πάμε στα μεϊλάκια σε λίγο, αλλά όχι ακόμα γιατί έχουμε κάτι της.
Οι καλεσμένοι, λέει, μετά το γάμο Χατζηγεωργίου του εύχονταν λέγοντας «So, first of all, congratulations», λέει Orthodox Brothers. Ναι. Εντάξει, πολύ ποιητική έμπνευση λόγω του Μπάμπη του Τενέθρου. Ναι, 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 ναι. Εντάξει, οκ, okay, εντάξει. Τι? Πάρα πολλά πράγματα, ας πούμε, τι να σου πω. Χαμούλησε. Έσπασε ο Μεντεσές, είναι free agent αν θες, ο Χαραλάμπης ο Τενές. Τι να σου πω, χαμός. Τι να... Το πορνογεροθόδωρος όχι, δεν είναι κατοχυρωμένο. Για σένα που ρωτάς, συγγνώμη τώρα, αλλά γίνεται λίγο της μουρλής. Εδώ πέρα. Ναι, με το Μαστούρ πολύ θυμίζεται ότι μπορεί να γίνει παράφραση του γνωστού συνθήματος με τον Τιμούρ, που λέγανε οι φίλοι της ΑΕΚ. Και Μουρ, που τελειώνει Μουρ. Ναι. Προφανώς. Πασόκ μας φέρνει το Σισε, ΣΥΡΙΖΑ το Μακεντά. Πάει ο Μπάμπης ο Τενές, Μαστούρ δεν έχεις ρέντα. Ή γιγέρμετρο η σίδερα του ρε βάζει με ρέντα. Λέει, ο δώσ' μου τον τομί σου, θέλω να είμαι ο ντεμπλασί σου. Θέλετε μέτριο ή νες? Γκρίζα ροκαρέλης εσύ λες. Έγινε θέμα διεθνές. Καλά μιλάει για κεκές. Σταχυολογώντας. Εντάξει, ναι, τελείως σταχυολογώντας. Έπεσε νερό στο κινητό μου και χάλασε. 600 ευρώ έκανε. Χαθήκανε και όλες οι επαφές. Δηλαδή, αυτά που έχουν ιστορία που έχουν. Είναι, μου αρέσουν όπως τα έλεγε κάποιος, γιατί εγώ δεν έχω δει. Σαν τις τσόντες που έχουν υπόθεση. Ναι. Δηλαδή, που ναι. Γίνεται κάτι στην αρχή για να φτάσει στο λιλί. Δεν πας κατευθείαν λιλί. Έτσι. Αλλά τα καλύτερα, παρακαλώ να μείνουμε στο νες, αν γίνεται. Για παράδειγμα, είδα το τέρας του Λοχνές. Καλύτερα, αν μπορούμε. Όχι, δηλαδή, όχι, όχι. Μην το περιορίζεις έτσι. Μην το περιορίζεις έτσι. Εντάξει, ρε, εσύ, είναι. Κούκλα, τι σου έκαναν και κλαις. Μεγάλη αλήθεια. Στα προγνωστικά της Παρασκευής για το ποιοι θα περάσουν στους ομίλους του Τσουλού, ναι, ο Τσαούς είχε δίλημα μεταξύ Ρώμα και Τσέσκα, αλλά εμφανίστηκε σε μορφή οράματος ο καταγγελτικός Χρήστος Λιάκος και τελικά ο μικρός Ατράπης κατέληξε στους Ιταλούς, ναι, υπό το φόβο του ντοσιέ. Ναι. Λέει ο Τζον Τρακτέρι. Ναι. Ισχύει αυτό. Δεν το έχουμε συζητήσει ακόμα μαζί. Έτσι. Εσύ με κες, εσύ με κες. Τι εννοείς? Και έτσι τι για την Καβλάντα. Τι έγινε? Έλα ρε Κέτσε. Τι παίχτηκε? Μπορείτε να σταματήσετε, θα τρακάρω. Δεν θα κάνετε εκπομπή, δηλαδή. Αυτό είναι το χειρότερο. Θα κρεμάσουμε το σταθμό άλλο που μετά θα με πάνε τέσσερις. Σταματήστε, δεν αντέχω άλλο, ρε. Δηλαδή, άμα σου πω το μήνυμα χρώμιο πίνω δυσθενές. Κώστα, μια που είσαι στον δρόμο, πάω καλά για χαρνές. Και όπως λέει κάποιος, λέει, ποτέ ξανά δεν έπεσε τόσο γέλιο μετά από μια απόλυση. Είναι αλήθεια το πράγμα, αλλά δεν είναι απόλυση. Όχι, δεν είναι απόλυση, εννοείται. Είναι αναβάθμιση. Ή αν σου διαβάσω το μήνυμα, τώρα μας μένει ο Κοντοές. Λοιπόν, κουράγιο Κώστα. Γεια χαρά. Λοιπόν, ρε τι γίνεται. Χαμός, ναι. Και έτσι θα κάνουμε μεταγραφές. Καθένας με τον πόνο του. Όχι, συνεχίσει με το έφυγε ο Μπάμπης. Δεν κατάλαβες. Κανένας πόνος. Με έπνιξε ο Ακανές. Μετά τη φωτοβολίδα στη Νέα Σμύρνη θα αυξηθούν και οι ποινές. Λοιπόν, θα πούμε και κάτι άλλο. Θα μείνει μόνο σε αυτά τώρα. Λέω και κανένα άλλο, εντάξει. Άντε, πες κανένα άλλο. Μεγάλη αλήθεια, κάθε φορά που προσφέρεις να βγάλεις την παρέα σου έξω για φαγητό και φυσικά να κεράσεις, τότε η πλειοψηφία τους δεν πίνει ούτε νερό για δύο μέρες μέχρι το τραπέζι. Ενώ κάθε φορά που είναι να κεράσει άλλος, εσύ τρως λίγο πιο πριν για να μην παραγγείλεις πολλά στο τραπέζι και γίνεις ρεζίλη. Εντάξει. Όχι, δεν είναι μεγάλη αλήθεια αυτό. Δεν είναι, όχι. Δεν είναι.
τόσα δίνω πόσα θες. Είναι ο Πάπης ο λέω σαν μαγρινάντε. Μηνύματα στο Βινικές. Έτσι. Μου λέει ένας φίλος μου, ποιες ταινίες προτιμάς? Τις κωμωδίες, λέω εγώ. Τον ρωτάω, εσύ ποιες προτιμάς? Τι ερώτηση είναι αυτή? Τις χολιγουντιανές. Πού σου να μπορώ με χθες που σε πήρα 8 φορές. Οχ. Ναι. Εντάξει, δεν μπορώ. Σε κάθε τέτοιο μαζικό κύμα πάντα πρέπει να βρίσκεται μετά τον πρώτο που έστειλε. Ναι. Να του δίνετε ένα credit, κάπως να τον αποθεώνετε. Θα το δούμε. Εάν κάποιο χρονικά πρέπει να είναι πρώτο. Εάν έχει στείλει. Ναι, ξεκίνησε το τσουνάμι μετά. Ναι. Ναι, λοιπόν, έχεις δίκιο. Ο πρώτος πρέπει πάντα να παίρνει τα credit. Ψαρούκλες, ήρθε σήμα από το Yes. είναι το σύμπαν Αχανές. Το 15 Αύγουστο, όπως πάντα, είχαμε οικογενειακό δείπνο. Λοιπόν. Και μας φέρανε γλυκά όπως προφιτερόλ, μιλφέι. Τελικά φάγαμε λεμονόπιτα μικές. Μάλιστα. Λοιπόν, ο πρώτος είναι αυτός που έχει στείλει μέχρι να το γυρίσεις νες. Πάει ο Μπάμπης ο τενές. Mm-hmm. Το έχει στείλει 10 και 7 πρώτα λεπτά. Λοιπόν, στείλε μας εσύ το όνομά σου να σε αποθεώσουμε. Mm-hmm. Εσύ ο πρώτος. Σε βρήκα. Και μπράβο σου. Ναι. Έτσι. Λοιπόν. Ναι. Εντάξει, δεν. Εντάξει. Δηλαδή. Τσαούσης παίρνει υποφαές. Εντάξει. Κοίτα ένας κόκκινος λεκές. Είναι ο Σιώβας Λεγανιές. Μασούτ Λιβάη για εικονές. Είναι το χρέος επαχθές. Μας βλέπω πάλι σε δραχμές τώρα που έφυγε ο τενές. Ωχ, Θεέ μου. Δεν κατεβαίνει ο φραπές. Ρε, εντάξει. Ήρθαν κάτι φιλαράκια, αλλάξαμε σαλόνι, ανοίξαμε μπύρες, συγγνώμη, πήραμε πίτσες, καπνίζαμε τσιγάρο όλη μέρα. Μπαίνει μετά η μάνα μου, ρε εσείς, λέει, τι έγινε εδώ πέρα, ρε εσείς, το δωμάτιο έγινε τεκές. Εντάξει, δεν είναι. Λοιπόν, θα διαβάσουμε για τίποτα άλλο. Ναι. Αντιαεροπορικό σύστημα S-400 του έρωτα. Εσύ που κλειδώνεις τον εναέριο χώρο σε ακτίνα εκατοντάδων χιλιόμετρων και κάνεις τα θηλυκά μαχητικά να μην τολμούν να εισέλθουν στο FIR σου υπό το φόβο βέβαιης κατάρρευσης. Και εσύ η πλαστική μυγοσκοτόστρα από δίπλα που δεν μπορείς να πετύχεις ούτε θηλυκή σκνήπα, θέλω τη συμβουλή σας. Πριν μερικούς μήνες σας είχα στείλει μήνυμα για ένα τρίμερο που θα πήγαινε στο εξωτερικό με μεγάλη παρέα. Mm-hmm. Το θυμάμαι. Mm-hmm. Ανάμεσα στην οποία θα ήταν και Νέτο που πριν χρόνια με είχε στείλει στην άνυδρη έρημο του Friend Zone. Mm-hmm. Σας είχα ρωτήσει αν θα έπρεπε να χωθώ ή όχι και η απάντηση των σοφών γεροντάδων αλλά και του κυρίαρχου λαού της εκπομπής ήταν να τη γράψω στο γιόνι μου. Mm-hmm. Πράγμα το οποίο τήρησα με θρησκευτική ευλάβεια. Οι μήνες πέρασαν χωρίς καμία επαφή, αλλά τώρα παρουσιάζεται και πάλι μπροστά μου. Ναι. Το Σάββατο, κοινός μας φίλος, ο οποίος ήταν και σε εκείνη την εκδρομή, παντρεύεται. Mm-hmm. Και το ενδεχόμενο να βρεθούμε κοντά για πολλές ώρες είναι κάτι που δεν μπορούμε να αποκλείσουμε. Mm-hmm. Και ρωτάω, πώς θα την αποφύγω και δεν θα κάνω κάτι για το οποίο θα μετανιώσω πικρά, δεδομένου ότι θα είμαστε σε απόσταση αναπνοής για αρκετές ώρες στην εκκλησία και στο κέντρο. Αυτή θα είναι στολισμένη, βαμμένη στο 120% των δυνατοτήτων της, συγκινημένη και ευάλωτη στη θέα της νύφης. Και αν δεν είναι μόνη της. Και εγώ ένας μικρός Μίτσελ που θα φτερουγίζει εκεί γύρω, ενώ όσο περνάει η ώρα θα γίνομαι όλο και περισσότερο Jean-Claude Juncker με αυτά που θα πίνω. Και αν δεν είναι μόνη της αφενός, αφετέρου, δεν θα πάω κι άλλες γύρω-γύρω να φτερουγίσεις και να απλώσεις τα νύχια στα γαμψά. Γιατί πρέπει να πας εκεί? Γιατί πρέπει να της δώσεις την ηθική ικανοποίηση σε μια τέτοια στιγμή, ας πούμε, που θεωρείς ότι είναι εύκολο στόχος και ευάλωτη να μπορέσει να σε γιώσει? Για ποιο λόγο να το κάνεις? Γιατί να της δώσεις αυτή τη χαρά? Άρα, αν θέλει εκείνη να έρθει και να πέσει στην αγκαλιά σου την τυχαία, τι να κάνουμε? Ναι. Τι να κάνουμε? Δείξεις με τον τρόπο σου ότι έχει κι άλλο πορτοκαλιές. Okay. Okay. Έχει καταντήσει αηδία, λέει, αυτό με τον. Πρέπει να σταματήσει, δεν είναι σωστό. Πρέπει να του κάνετε ένα αφιέρωμα εκτενές. Εντάξει. Τέλος, παιδιά, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Κώστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Ρήλο, ευχαριστούμε τον Γιάννη Σταυρόπουλο, τον φίλο μας τον Ανδρέα που ήρθε εδώ και μας έκανε παρέα. Για τη φιλοξενία. Τον Μπάμπη τον Τενέ που τενέ, υπάρχει στη ζωή μας. Ευχόμαστε πολύ γρήγορα να είναι στον πάγο μιας άλλης ομάδας, γιατί δεν θέλουμε να λείψει από τα γήπεδα της Super League ή της Football League, δεν έχουμε προβλήματα. Οπουδήποτε.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ και όλους εσάς, ο ένας τον άλλον, στον ένα κτλ. Fight Club αύριο στις 10. Καλό βράδυ σε όλους.